Πάμε στο Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου, καθώς είχαμε μια σεισμική δόνηση που έγινε στη Δίκαια στην Κύπρο. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη. Στις 9:21 το πρωί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 170 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χρυσοχούς, δηλαδή ανοιχτά στον κόλπο της Ατάλειας. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,5 στην κλίμακα Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έχει γίνει αισθητός σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στον κόσμο ο οποίος βρίσκεται είτε μένει σε ψηλά κτίρια. Να αναμένουμε με τα σεισμικές δονήσεις, κύριε Κωνσταντίνου. Υπάρχουν συνεχείς καταγραφές, έχουν γίνει 2-3 μικρότεροι σεισμοί στην ίδια περιοχή, 4 και κάτι. Το τμήμα σας το είχε δει να έρχεται, μπορείτε να προβλέψετε τέτοια γεγονότα? Όχι, η πρόγνωση σεισμών δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα. Με βάση την επιστημονική γνώση που υπάρχει, η πρόγνωση με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόγνωση του χρόνου, του μεγέθους και του χώρου που θα εκδηλωθεί ο σεισμός, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Οι μετασεισμικές δονήσεις, αν αναμένονται, θα είναι των ιδίων Ρίχτερ ή μικρότερες? Το φαινόμενο παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο, αλλά πρέπει να αναφέρουμε ότι η απόσταση του χώρου του σεισμού από την Κύπρο είναι τέτοιος, από τη ξηρά δηλαδή, είναι τέτοιος που προσφέρει μια ικανοποιητική ασφάλεια. Δεν βλέπουμε ότι σε τέτοια απόσταση θα μπορούσε να υπάρξει. Ωραία, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λέτε? Νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας με τα δεδομένα που έχουμε τουλάχιστον μπροστά μας. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.